Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Ωμέγα Δημοκρατία, άλλη μια εκπομπή. Απόψε μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη και τον κύριο Γιώργο Τσαλακό. Τον κύριο Γιώργο Τσαλακό. Φιλοξενούμε τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Καλησπέρα σας κύριε Μαυρογιάννη. Καλησπέρα σας κύριοι, καλησπέρα στις τηλεθεάτριες και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, σιγά σιγά μπαίνουμε στην τελική ευθεία αυτή τη μαραθώνια προεκλογική εκστρατεία. Ποια είναι η αίσθησή σας από τα μηνύματα που παίρνετε από τον κόσμο, κύριε Μαυρογιάννη? Η αίσθησή μου σε ό,τι αφορά τη δική μου προοπτική ή γενικά? Για τη δική μου προοπτική τα μηνύματα είναι πολύ καλά. Μπορεί κανείς με βάση τα σημερινά δεδομένα να προβλέψει ότι σίγουρα είμαι στο δεύτερο γύρο. Από εκεί και πέρα θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά γενικότερα η αίσθηση είναι ότι είναι μια μακρά και κουραστική προεκλογική εκστρατεία. Αρκετά πολιτισμένη θα έλεγα, αλλά δεν ξέρω πόσο αγγίζει πραγματικά τον κόσμο. Φοβάμαι λίγο και ένα φαινόμενο κάπως κόπωσης του κόσμου με αυτή τη μακρά. Αντιθέτως, εμείς βλέπουμε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για αυτές τις εκλογές. Ναι. Ωραία, πέστε μας όμως τι αναδεικνύουν όλοι αυτοί που συναντάτε κάθε μέρα ως σημαντικότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Υποβόσκει πάντα η ανοιχτή πληγή του Κυπριακού. Όμως οι άνθρωποι όταν τους ρωτήσεις για να κάνεις δημοσκόπηση για τον Κυπριακό δεν θα σου πούν ότι είναι στις προτεραιότητές τους. Σε μένα όμως καθημερινά μου το αναφέρουν, δεν έχω κάνει συγκέντρωση χωρίς να ηγερθεί το Κυπριακό. Απλώς δεν φαίνεται να πιστεύουν οι άνθρωποι ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και μπορούμε να το λύσουμε. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, γιατί μια κοινωνία συνήθως θέτει στον εαυτό της τα προβλήματα στα οποία μπορεί να απαντήσει. Και εκείνο που αναφέρουν συστηματικά είναι η ακρίβεια, είναι τα προβλήματα των χαμηλών συντάξεων, είναι τα προβλήματα στην παιδεία, είναι αν θέλετε όλα τα συσσωρευμένα ζητήματα που υπάρχουν στον τόπο και βεβαίως ξέρουμε και τα φαινόμενα της διαπλοκής, της διαφθοράς, αλλά πάνω απ' όλα νομίζω ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή καίγεται από το γεγονός ότι το κράτος και η διοίκηση δεν διαδραματίζουν το ρόλο που πρέπει να διαδραματίζουν στην υπηρεσία του πολίτη. Κύριε Μαυρογιάννη, θα τα δούμε όλα στην απόψινη εκπομπή, αλλά να μην φύγουμε από τα εκλογικά. Σας ρώτησε ο Μιχάλης για την δική σας αίσθηση. Εγώ ήθελα να πάμε δικαίως και απολύτως κατανοητό να δηλώνετε ότι θα είστε στο δεύτερο γύρο. Δεν το κάνω για σύνθημα όπως το κάνουν όλοι. Εντάξει, εγώ θέλω να σας ρωτήσω, από γύρω μου. Επειδή όλα είναι πιθανά, σε εκείνο το σενάριο που δεν θα είστε στο δεύτερο γύρο και πλέον από τεχνοκράτης και διπλωμάτης έχετε καταστεί μέσα από αυτή τη διαδικασία και πολιτικό όν. Θα τοποθετηθείτε εσείς ο Ανδρέας Μαυρογιάννης μπροστά στο δίλημα το οποίο θα έχουν οι ψηφοφόροι σε ένα σενάριο δευτέρου γύρου που δεν θα είστε εσείς? Θα τοποθετηθώ σε ό,τι αφορά το πώς θα πρέπει να σκεφτεί ο κόσμος, ποια θα πρέπει να είναι τα κριτήρια του. Νομίζω ότι με προεξάρχον θέμα ποιο? Σίγουρα το Κυπριακό. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστό από μένα που είμαι υποψήφιος, είμαι ένας ανεξάρτητος υποψήφιος, δεν ανήκω σε κάποιο κομματικό χώρο, να θεωρώ ότι μπορώ να ζητήσω από τους ανθρώπους που θα με έχουν εμπιστευτεί να κάνουν μια συγκεκριμένη προσωπική επιλογή. Όχι, δεν είπαμε επιλογή να ζητήσετε, αλλά εσείς ως Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο οποίος όλο αυτό το διάστημα ήταν υποψήφιος, έτρεξε σε αυτή την κούρσα, θα θέλουν οι ψηφοφόροι, θα θέλουν οι πολίτες να ακούσουν τι λέει ο Ανδρέας Μαυρογιάννης στο απευταίο για σας σενάριο να μην είστε στο δεύτερο γύρο. Ναι, όπως είπα, θα πω τι εγώ θα λάβω υπόψη μου για τη δική μου απόφαση. Όμως, όπως είπα, θα αποφύγω να αναφέρω όνομα. Α, δεν θα πείτε όνομα. Όχι, να το θέσω λίγο διαφορετικά, Σωτήρη. Παρακαλώ. Ο επόμενος πρόεδρος θα διαχειριστεί το Κυπριακό μισό αιώνα σχεδόν μετά την τουρκική εισβολή, κύριε Μαυρογιάννη. Το δίλημα που θα πρέπει να απαντηθεί για το ποιος θα μπορούσε να διαχειριστεί καλύτερα είναι λύση ή διχοτόμηση? Δυστυχώς, αυτό είναι το δίλημα. Δεν υπάρχουν ενδιάμεσες καταστάσεις. Έχουμε φτάσει
να παίζουμε στο τέλος της παράτασης, είμαστε στο χείλος του γκρεμού. Αν δεν καταφέρουμε άμεσα να συνεχίσουμε τη διαπραγμάτευση από εκεί που έμεινε στο Crown Montana, είναι η διχοτόμηση. Γι' αυτό πρέπει να ξέρουμε πραγματικά ποιες είναι οι επιλογές που έχουμε μπροστά μας. Βασικά, μία επιλογή, η άλλη δεν είναι καν επιλογή, μοιραία έρχεται. Κύριε Μαυρογιάννη, εγώ θα μείνω λίγο σε αυτό που είπατε για το δεύτερο γύρο στην ερώτηση του Σωτήρη. Ναι, υποθετική ερώτηση, υποθετικές απαντήσεις. Ναι, ναι, είναι όλα αυτά. Κύριε Μαυρογιάννη, κύριε Μαυρογιάννη, θα αρχίσουμε να τη συζητάμε πλέον. Αυτό το σενάριο μπαίνει στο είναι εμείς, οφείλουμε να εξετάσουμε όλα τα σενάρια. Και νομίζω και εσείς πρέπει να το δεχτείτε αυτό. Όχι, εγώ το δέχομαι μια χαρά, δεν έχω πρόβλημα. Και είπατε ότι δεν θα φωτογραφίσετε υποψήφιο. Όχι, μπορεί να φωτογραφίσω, αλλά δεν θα πω όνομα. Αν μπορεί να φωτογραφίσετε. Μπορώ να φωτογραφίσω. Θα πω για κριτήρια. Να σας πω κάτι. Εγώ παρακολούθησα με μεγάλο ενδιαφέρον. Πάω σε ένα γήπεδο που για εσάς είναι γνωστό, οικείο θα έλεγα, στις πρόσφατες εκλογές στη Γαλλία. Ναι. Όπου εκεί ο Μελανσό έμεινε έξω και φωτογράφησε τον Μακρόν ως τον υποψήφιο που θα έπρεπε να στηρίξει να στηρίξουν οι ψηφοφόροι της αριστεράς. Ναι. Αυτό θα κάνετε. Ναι, σίγουρα η αίσθησή μου είναι ότι πρέπει σε τέτοιες περιπτώσεις και στην πολιτική όπου πρέπει να επιλέγεις πάντα το μη χειροβέλτιστο και έστω με την εισάτωπο απαγωγή θα δώσω ένα μήνυμα για το πώς βλέπω εγώ τα πράγματα. Συγγνώμη, κύριε Μαυρογιάννη, επειδή είναι πολύ ωραίο αυτό το μη χειροβέλτιστο και επειδή με βάση τις έρευνες οι άλλοι δύο ανθυποψήφοι σας που έχουν μεγάλες πιθανότητες να είναι στο δεύτερο γύρο είναι ο Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Αβέροφ Νεοφύτου. Εσείς ως Ανδρέας Μαυρογιάννης, έτσι, θα τοποθετηθείτε μεταξύ των δύο, χωρίς να κατονομάσετε, αλλά θα πείτε ότι εγώ κρίνω και προτρέπω εκείνον ο οποίος σαφώς δεν θα μας πάει στη διχοτόμηση και με ποια κριτήρια μεταξύ των δύο αυτό, αυτό που λέτε θα το πω, ναι. Ότι έχει μεγάλη σημασία, πιστεύω, για τον κόσμο να επιλέξει κατά τρόπο που να αποφύγουμε την διχοτόμηση. Όμως το ποιος από τους δυο θα επιτρέψει να αποφευχθεί αυτό θα μείνει στην κρίση των ανθρώπων. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αποφασίσουν. Μα και οι δύο μάχονται και τάσσονται υπέρ της Δύσης. Λέμε όλοι πολλά. Ωραία, εσείς με ποιο τρόπο νομίζετε ότι θα πρέπει να κινηθούμε από τον ερχόμενο Μάρτιο που θα αναλάβει ο νέος πρόεδρος έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει η διαδικασία του Κυπριακού για να επιστρέψουμε στις ράγες των συνομιλίων. Έχω πει ότι από την πρώτη μέρα εγώ θα μιλήσω με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Θα του απευθύνω έκκληση να αναλάβει εκ νέου πρωτοβουλία. Θα τον καλέσω να επισκεφθεί την Κύπρο. Θα κινητοποιήσω και το Συμβούλιο Ασφαλείας και όλα τα μόνιμα του μέλη κατά προτεραιότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις εγκύτριες δυνάμεις. Μάλιστα θα εκφράσω και την ετοιμότητά μου να επισκεφθώ και την Άγκυρα, αν υπάρχει τρόπος να γίνω δεχτός, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε την προσπάθεια. Ταυτόχρονα, επειδή δεν είναι μόνο θέμα διπλωματικών χειρισμών, αλλά σε ό,τι αφορά τους ίδιους τους διπλωματικούς χειρισμούς και το περιεχόμενό τους, πιστεύω ότι χρειάζεται πολύ μεγαλύτερη αξιοπιστία από την πλευρά μας. Θα δηλώσω ξανά, όπως το κάνω ήδη δηλαδή, αλλά μετά θα είναι με άλλη ιδιότητα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεσμεύεται από όλο το κεκτημένο της διαδικασίας, από όλες τις συγκλήσεις, από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και από τα 6 σημεία Γκουτέρες, για τα οποία έχει καταθέσει γραπτός προτάσεις. Και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε ακριβώς από αυτό το σημείο, χωρίς καμία οπισθοδρόμηση, χωρίς καμία επαναχώρηση. Κύριε Μαυρογιάννη, ταυτόχρονα, να προσθέσω μόνο κάτι, Σωτήρη. Βεβαίως, όπως έλεγα, δεν είναι μόνο θέμα διπλωματικών χειρισμών και κάποιου, πιστεύω, υπαρκτού και σημαντικού δικού μου πολιτικού κεφαλαίου διεθνώς, είναι και θέμα δημιουργίας αυτού που λέω οργανικές συνθήκες της ειρήνης που
θα μας επιτρέψουν να κερδίσουμε την πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων υπέρ της ιδέας της επανένωσης, θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας, όπως τους φυσικούς πόρους, και κυρίως να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα μέσα που μας προσφέρει η ιδιότητά μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Μαυρογιάννη, θέλει ο κύριος Τσαλακός, με συγχωρείτε. Εγώ νομίζω, κύριε Μαυρογιάννη, ότι είτε επισκεφτείτε είτε καλέσετε τον Γενικό Γραμματέα κλπ. Η προοπτική ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό είναι εκεί. Αυτό συνέβη πάντα, το ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, μετά την εκλογή ενός νέου Προέδρου. Επομένως, θα βρεθούμε μπροστά σε μια νέα προσπάθεια επίλυσης του Κυπριακού. Η Άγκυρα άφησε ένα παραθυράκι ανοιχτό, και το ξέρετε, και η ερώτησή μου είναι απλή. Έχουμε πάρει μαθήματα από τις διαδοχικές αποτυχίες στο Κυπριακό? Μου επιτρέπει ο Μιχάλης να προσθέσω. Είστε εκφύσεως αισιόδοξος, κύριε Τσαλαγκέ. Εγώ θα διαφωνήσω. Συγγνώμη, επιτρέψτε μου. Επιτρέψτε μου να θέσω και το ερώτημα. Θα λυθεί η απορία σου. Δεν είναι εκτίμησή μου. Ναι. Είναι και πληροφορίες. Α, είναι πληροφορία. Στις Βρυξέλλες το συζητάνε ήδη. Δηλαδή αμέσως μετά τις προεδρικές εκλογές να αναλυθεί. Έπονται και οι εκλογές στην Τουρκία. Δεν θα πρέπει να περιμένουν και τον Ιούνιο? Κύριε Μαυρογιάννη. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Σωτήρη. Η απάντηση είναι λίγο ανάμεσα στα δυο. Δεν είναι τόσο απλό ότι μετά τις εκλογές στην Κύπρο ξεκινάει αμέσως πρωτοβουλία. Θα υπάρξουν εκλογές στην Ελλάδα. Τέλος του 23, θα υπάρξουν εκλογές στην Τουρκία. Όχι, τέλος μέσα. Γιατί αν είναι τον Ιούνιο. Αν είναι τον Ιούνιο, δηλαδή αν τον Μάιο είναι στην Ελλάδα, τον Ιούνιο είναι στην Τουρκία, θα έλεγα προς το καλοκαίρι. Όμως αυτό δεν πρέπει να μας αποτρέψει από το να ξεκινήσουμε εμείς αμέσως, ούτως ώστε να υπάρξει η κατάλληλη προετοιμασία, η κατάλληλη διαμόρφωση του πολιτικού κλίματος που πρέπει. Σε ό,τι αφορά αυτό που λέει ο Γιώργος, είναι γεγονός ότι στο παρελθόν αυτό συνέβαινε. Εδώ είναι αρκετά λιγότερο δεδομένο, Γιώργο. Γιατί αν αφήσουμε το πράγμα να ξεφύγει εντελώς, δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, αν η Τουρκία συνεχίσει με αυτή τη ρητορική των δύο κρατών και της κυριαρχικής ισότητας, είναι πολύ πιο δύσκολο να την ξαναφέρει στο τραπέζι. Αλλά πολύ σωστά το λες, και αυτή είναι και η δική μου πληροφόρηση και η δική μου εκτίμηση, ναι, ότι κάπου αφήνουν ένα μικρό παραθυράκι. Η ερώτηση μου, κύριε Μαυρογιάννη, ένα λεπτό, γιατί παρακαλώ, κύριε Τσέλη. Η ερώτηση μου, κύριε Μαυρογιάννη, ήταν εάν έχουμε πάρει μαθήματα από τις διαδοχικές αδιέξοδες, να το πω έτσι, να μην πω αποτυχημένες, προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού. Σε ό,τι με αφορά, σίγουρα, δεν μπορώ να πω γενικότερα. Εκείνο όμως που μπορώ να πω είναι πως δεν είμαι από τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι υπήρξε πραγματικά συγκεκριμένη πρόταση που να είναι ικανοποιητική και την απορρίψαμε. Πιστεύω όμως, και έχει μεγάλη σημασία, ότι συνήθως, και αυτό είναι το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, δεν αντιλαμβανόμαστε την ιστορικότητα των στιγμών. Δεν είναι ανάγκη να λες όλα ή τίποτα. Σημασία έχει, υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα αποτέλεσμα. Όπως, για παράδειγμα, ξέρουμε όλοι ότι ήταν το πλαίσιο Γκουτέρες. Ήταν κάτι που έπρεπε πάση θυσία να συνεχίσουμε να διαπραγματευόμαστε. Έπρεπε να αποφύγουμε το να υπάρξει διακοπή της διαπραγμάτευσης. Ναι, το βασικό αυτό ερώτημα όμως, σε αυτό που λέτε, κύριε Μαυρογιάννη, με συγχωρείτε, ναι, το βασικό ερώτημα σε αυτό που λέτε, επειδή είπατε, βεβαίως ένα μεγάλο ερώτημα είναι και το τι θεωρούμε κεκτημένο των συνομιλιών. Θα ήθελα να το κουβεντιάσουμε στη συνέχεια. Μα γιατί είναι ερώτημα. Το κεκτημένο Να μείνουμε στο Κραν Μοντανά, διότι το θεωρείται ως την πιο σημαντική ευκαιρία για επίλυση του Κυπριακού που υπήρξε όλα αυτά τα χρόνια. Υπήρχαν περιθώρια και για άλλες παραχωρήσεις, πέραν από αυτών που δόθηκαν και με την σημείωμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, της διαπραγματευτικής ομάδας, ως παρατηρήσεις στο πλαίσιο Γκουτέρες? Υπήρχαν περιθώρια για περισσότερη ευελιξία και δεν τα αξιοποιήσαμε? Ήταν πιο πολύ θέμα χειρισμών παρά υποχωρήσεων, γιατί από τη στιγμή που εμείς δεχτήκαμε με το πλαίσιο το οποίο θέσαμε όλα τα σημεία του Γενικού Γραμματέα, δεν βλέπω τι άλλο
έπρεπε να προχωρήσουμε και να δεχτούμε πριν έρθουν και οι άλλοι και να δεχτούν τα ίδια πράγματα. Που το οποίο θα οδηγούσε σε στρατηγική συμφωνία. Δεν ήταν η λύση του Κυπριακού, έτσι. Mm-hmm. Ήταν στρατηγική συμφωνία που θα επέτρεπε να φτάσουμε... Άρα η ελληνοκυπριακή πλευρά σε αυτή την κρίσιμη διαδικασία έκανε ό,τι ήταν δυνατόν. Έκανε το καθήκον της, ναι. Το καθήκον. Κύριε Μαυρογιάννη, επειδή υπηρετήσατε χρόνια στη διπλωματική υπηρεσία και μάλιστα υπηρετήσατε και στην έδρα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ως εκπρόσωπος της Κυπριακής Δημοκρατίας, επειδή έχετε μετάσχει στις διαδικασίες επίλυσης του Κυπριακού, θέλω να μου ερμηνεύσετε τη στάση του Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, του Γκουτέρες, του ΝΙΝ, το βράδυ εκείνο, τα ξημερώματα μάλλον της Πέμπτης, ο οποίος είπε ας αποφασίσουν οι Κύπροι, διότι ένας αντικειμενικός παρατηρητής έχει διαπιστώσει ότι απογοητεύτηκαν και ενδεχομένως να κατέθεσαν τα όπλα τα Ηνωμένα Έθνη. Δεν είμαστε ούτε στην εποχή του Πέρες Δε Κουεγιάρ, ούτε στο Μπούτρος Γκάλι, ούτε στο Κόφι Ανάν, ούτε στο Μπανκιμούν. Είμαστε στην εποχή του Γκουτέρες και ο Γκουτέρες είπε ας αποφασίσουν και ας έρθουν. Αυτό πώς το ανατρέπουμε, διότι είναι μια εμφανέστατη τοποθέτηση από πλευράς Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Βρείτε τα και ελάτε. Και καταμερισμό, και καταμερισμό ίσων ευθυνών. Ακριβώς. Και από τη στιγμή που δεν τα βρίσκουμε, τι θα κάνουν τα Ηνωμένα Έθνη και θα καλέσετε εσείς τον Γενικό Γραμματέα ή θα μιλήσετε μαζί του για να έρθει και στην Κύπρο. Είναι όχι καταμερισμός ευθυνών, είναι μη καταμερισμός ευθυνών. Αυτό που είπε ο Γενικός Γραμματέας. Εγώ λέω επιμερισμός. Προφανώς κύριε Μαυρογιάννη, το λέει και ο Σωτήρης, συμφωνώ κι εγώ. Διότι το είπατε πριν από λίγο. Παρόλα αυτά, παρόλη την τοποθέτηση του κυρίου Γκουτέρες, είπατε ότι εμείς κάναμε το καθήκον μας. Όχι, αυτό... η τοποθέτηση του κυρίου Γκουτέρες ήρθε μετά. Αυτό που πρέπει... Κατέθεσε τα όπλα, κύριε Μαυρογιάννη. Δεν είπε για παράδειγμα ότι μία πλευρά, έκανε ό,τι έπρεπε και η άλλη πλευρά ήταν αδιάλλαχτη. Συγγνώμη. Δεν είπε ότι η μία πλευρά έκανε ό,τι έπρεπε η άλλη πλευρά ήταν αδιάλλαχτη. Περιμένετε να σας πω. Ο Γκουτέρες ανέλαβε Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ την 1η Ιανουαρίου του 2017. 12 μέρες μετά ο άνθρωπος ήταν στη Γενέβη μαζί μας. Και ανέλαβε να κάνει την πρώτη διάσκεψη για την Κύπρο, η οποία ασχολήθηκε με θέματα ασφάλειας, εγγυήσεις, στρατεύματα κλπ. Μετά κάναμε 6 μήνες για να πάμε στη δεύτερη διάσκεψη για την Κύπρο και βεβαίως οι λόγοι είναι πολλοί, ας μην μπούμε τώρα, γιατί ενώ υπολογίζαμε να γίνει αμέσως μετά την Γενέβη, καθυστέρησε άλλους 6 μήνες, αλλά από την αρχή ο Γενικός Γραμματέας είχε πει κάτι το είναι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ότι εγώ δεν είμαι εδώ για να πω ποιος φταίει και δεν θα πω ποιος φταίει. Αυτό μας το είπε στη Γενέβη τον Ιανουάριο και το είπε και δημόσια. Είπε επίσης κάτι εξίσου σημαντικό, ότι εγώ εδώ έχω μία αποστολή καλών υπηρεσιών. Δεν είμαι εδώ για να αποφασίσω για σας. Εσείς θα αποφασίσετε, εγώ σέβομαι ακριβώς το ότι είναι μία ελεύθερη διαπραγμάτευση. Αν μπορώ να πω κάποια πράγματα να βοηθήσω θα τα πω, αλλά δεν πρόκειται να ξεπεράσω την έννοια της αποστολής καλών υπηρεσιών, δεν πρόκειται να ξανακάνουμε επιδιαιτησία, δεν πρόκειται να έρθω με γραπτή πρόταση του ΟΗΕ για τη λύση του Κυπριακού. Αυτά ήταν τον Ιανουάριο. Τον Ιούνιο, σε συνάρτηση και συνάφεια με αυτά του Ιανουαρίου, ήρθε ο άνθρωπος και είπε, εγώ πιστεύω ότι αν όλοι μαζί εδώ καθίσουμε κάτω και δούμε αυτά τα 6 σημεία και καταφέρουμε να τα βάλουμε σε ένα χαρτί, όχι εγώ να τα βάλω, όλοι μαζί να τα βάλουμε. Γιατί είπαμε, δεν ήθελε να έρθει και να κάνει επιδιαιτησία. Και καταφέρουμε να έχουμε ένα κείμενο συμφωνημένο, έχουμε στρατηγική συμφωνία, η οποία κάνει τη διαδικασία μη αναστρέψιμη. Αυτή ήταν η λογική του Γενικού Γραμματέα και επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να αποδώσει ευθύνες. Εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι να δούμε ότι ο Γενικός Γραμματέας στο τέλος ήρθε και μας είπε, εγώ έρχομαι σήμερα Πέμπτη πρωί και πρέπει να φύγω Παρασκευή πρωί, ό,τι κάνουμε σήμερα. Λοιπόν, η συζήτηση προχώρησε. Δεν λύθηκαν όλα τα ζητήματα. Η Τουρκία δεν δέχθηκε 2 από τα 6 σημεία. Ήταν αρκετός λόγος να φύγουμε. Ο Γενικός Γραμματέας
είπε ότι εγώ, παιδιά, πρέπει αύριο το πρωί να είμαι στη Αμβούργο, να συναντήσω τη Μέρκελ. Εκεί είναι που πραγματικά έπρεπε να βρούμε τον τρόπο να του πούμε καλά, τόσο σημαντικό είναι να πάει να δεις τη Μέρκελ. Ή πήγαινε δέστη και μέχρι που να ξυπνήσουμε εμείς το απόγευμα θα έχεις επιστρέψει. Λοιπόν, δεν έπρεπε. Τόσο απλό ήταν. Δυστυχώς, Γιώργο, δεν κάναμε, κανένας μας, δεν είναι εγώ ή ο Αναστασιάδης ή ο Ακιντζή ή ο Τσαβούσογλου, κανένας μας δεν εισηγήθηκε αυτό το πράγμα. Περίπου περιμένατε όλη την λήξη, την κήρυξη του αδιεξόδου. Το αναμέναμε από την έννοια ότι αυτό είχε πει ο Γενικός Γραμματέας. Αν αντί αδιεξόδου είχαμε κάτι συγγνώμη, καλύτερο. Μήπως μας έχουν βαρεθεί, αυτή είναι η ερώτηση μου. Όχι, θα πω και γι' αυτό. Θα πω και γι' αυτό. Βεβαίως τα Ηνωμένα Έθνη δεν πρόκειται να κάνουν το έξτρα μίλι όταν εμείς δεν το κάνουμε. Και βεβαίως το καλύτερο παράδειγμα το οποίο αναφέρω είναι ότι στις δύο τελευταίες εκθέσεις ο Γενικός Γραμματέας για την ειρηνευτική δύναμη και για τις καλές υπηρεσίες δεν αναφέρεται στη βάση λύσης του Κυπριακού. Και σου λέει, όταν τους ρωτήσεις τους ανθρώπους, θα σου πω καλά, εσείς δεν το αναφέρετε και καρτεράτε από μένα να το αναφέρω. Οπότε έχει σημασία να φαίνεται καθαρά ότι εμείς είμαστε οι πρωτοστάτες και οι πρωτεργάτες. Γι' αυτό και εγώ μίλησα για αξιοπιστία και μίλησα για την ανάγκη να έχουμε πολύ σαφή εικόνα του τι επιζητούμε σε όλες του τις διαστάσεις. Γι' αυτό μίλησα για τις συγκλήσεις, για το πλαίσιο Γκουτέρες, για τα ψηφίσματα, για να μην υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι είμαστε αμετακίνητοι σε ό,τι έχει συμφωνηθεί. Λοιπόν. Θέλετε κάτι άλλο για το, Κυπριακό, για το Κυπριακό, για το Κυπριακό, μία μικρή. Ναι. Κύριε Μαυρογιάννη, μήπως για να ανατραπεί αυτή η επίμονη θέση της τουρκικής πλευράς περί λύσης δύο κρατών, θα πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά να δώσει κάτι πολύ σημαντικό έτσι ώστε να έρθουμε στην προτέρα κατάσταση στο Κράν Μοντανά, διότι η εντύπωση εμάς των προσφύγων, έτσι, είναι ότι τα πράγματα έχουν τελειώσει. Πρέπει να γίνει κάτι θεαματικό για να ανατραπεί αυτό το αδιέξοδο. Διότι καλά, να εκλεγεί ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, να εκλεγεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης, να εκλεγεί ο Αχιλλέας Δημητριάδης ή ο Αβέροφ Νεοφύτου. Θα αλλάξει στάση η τουρκική πλευρά. Σας είπα, το μεγαλύτερο. Η ερώτησή μου είναι, πρέπει να κάνουμε κάτι θεαματικό. Ο Αβέροφ Νεοφύτου σε ανύποπτο χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, τον Μάρτι του 20, ήρθε και έκανε μια δήλωση και είπε ότι πρέπει η ελληνοκυπριακή πλευρά να συνενέσει ουσιαστικά στο θέμα της πολιτικής ισότητας στον Τουρκοκυπρίο. Η πολιτική ισότητα, κύριε Παρουγή. Τη διαβάζουμε όπως θέλουμε, κύριε Παρουγή. Όχι, δεν τη διαβάζουμε όπως θέλουμε. Έχουμε δώσει πολύ συγκεκριμένο περιεχόμενο, το οποίο πιστεύω ότι είναι απόλυτα ικανοποιητικό και αν το αναλύσει κανείς, θα δει και αναφέρομαι συγκεκριμένα σε μια συζήτηση που είχαμε κάνει στο Βερολίνο το 2019, ο Γενικός Γραμματέας ο Γκουτέρες, ο Ακιντζή, ο Αναστασιάδης και με φώναξαν και εμένα για να τους πω ακριβώς που στέκουμε. Τα δύο ζητήματα, τα δύο μόνα ζητήματα που έμεναν σε εκκρεμότητα για το θέμα της ουσιαστικής συμμετοχής και της πολιτικής ισότητας ήταν αφενός το κατά πόσον η διαφωνία προέδρου-αντιπροέδρου στα ζητήματα στα οποία πρέπει να λαμβάνουν κοινές αποφάσεις, που είναι εξωτερική πολιτική, ασφάλεια και άμυνα, επιδέχονται τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών ή κατά πόσον η διαφωνία σημαίνει βέτο. Εμείς επιμέναμε ότι όλα πρέπει να πηγαίνουν σε μηχανισμό επίλυσης αδιεξόδων. Οι Τουρκοκύπριοι ήθελαν σε αυτά να υπάρχει βέτο. Και το άλλο ήταν το κατά πόσον θα υπάρχει μία θετική ψήφος σε όλα τα συλλογικά σώματα για να μπορεί να ληφθεί απόφαση ή κατά πόσον θα κάναμε μία συμφωνία για το ποια όργανα ήταν απαραίτητο να έχουν αυτό το μηχανισμό. Και είχαμε προχωρήσει πάρα πολύ, όμως για λόγους αρχής ο κύριος Ακιντζή επέμενε στη μία θετική ψήφο, για λόγους αρχής πάλι, εμείς επιμέναμε πως δεν γίνεται αυτό, γιατί αν είναι παντού, είναι στην Ομοσπονδία. Κύριε Μαυρογιάννη, να τελειώσω μόνο ο Γιώργο μου. Να σας πω ότι συμβαίνει συνήθως, όχι μόνο μαζί σας, γενικά αυτό που παρακολουθώ.
Τώρα έκανε μια ερώτηση ο Σωτήρης που λέει πρέπει να κάνουμε κάτι θεαματικό, κάτι. Ναι, αλλά και με ρώτησε... χαθήκαμε στις λεπτομέρειες. Ναι, αλλά με ρώτησε κάτι συγκεκριμένο στο οποίο πολιτική... πρέπει να απαντήσω για την πολιτική ισότητα. Δεν θέλετε να του απαντήσω, να μην το απαντήσω. Προφανώς θέλουμε. Ναι, αλλά εκείνο που θέλω όμως να πω είναι ότι, και έχει σημασία Γιώργο, η πολιτική ισότητα σε εκείνη τη συζήτηση, εκείνο το βράδυ στο Βερολίνο, ο κύριος Ακκιντζή είπε ότι αν είναι αυτά, εγώ είμαι διατεθειμένος να τα δεχτώ και θα μπορούσαμε να το έχουμε βγάλει εντελώς έξω. Αλλά δεν είναι ο Ακκιντζή. Ναι, παιδιά, λέω που φτάσαμε το 2019. Είναι τώρα δυνατόν να λέμε ότι αυτό το πρόβλημα το οποίο περιέγραψα είναι το μεγάλο πρόβλημα που θα εμποδίσει τη λύση του Κυπριακού? Αυτό είναι το ερώτημα. Συγγνώμη, η αίσθηση είναι ότι οι Τουρκοκύπροι, εκείνοι οι νούσιμοι Τουρκοκύπροι που θέλουν λύση και επανένωση, είναι ότι δεν θέλουμε να συγκυβερνήσουμε, δεν θέλουμε να τους παραχωρήσουμε αυτό που λέγεται ως πολιτική ισότητα. Ναι, αυτό που λέτε υπάρχει ως αίσθηση και μπορεί να αντικατοπτρίζει και μια πραγματικότητα. Αλλά αυτό που έχω περιγράψει εγώ ως το μοντέλο και ως αυτά που έχουμε συμφωνήσει, γιατί δεν είναι πολιτική ισότητα? Λοιπόν, αλλάξουμε θέμα. Απαριθμώντας τα θέματα τα οποία σας επισημαίνουν και οι πολίτες που συναντάτε καθημερινά, είπετε δεύτερο την ακρίβεια. Τι σας λένε, πώς τους απαντάτε μάλλον, όλους αυτούς που σας λένε ότι με το μισθό που παίρνω σήμερα δεν μπορώ να πληρώσω ενίκιο ή δόση για το σπίτι, το ρεύμα, για βενζίνη, τις υποχρεώσεις για τα παιδιά, για το ψώνια στο σπίτι και ούτω καθεξής. Ναι, αφενός συμφωνώ στη διαπίστωση. Ναι, πράγματι. Ναι, τι τους λέτε? Και προσπαθώ να βρω μέσα από το πρόγραμμα και τις πολιτικές που θα εφαρμόσουμε κάποιες λύσεις ανακούφισης πρώτα και επίλυσης των προβλημάτων παρακάτω. Για παράδειγμα, το πρώτο πράγμα που εγώ θα έβλεπα να γίνεται και δεν γίνεται για λόγους που ο καθένας μπορεί να εκτιμήσει γιατί, είναι η μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα. Είναι δυνατόν να το κάνει η Γερμανία και να μην το κάνει η Κύπρος? Είναι δυνατόν να μην αντιδρούμε στο γεγονός ότι η τιμή της βενζίνης στα κατεχόμενα είναι μισό ευρώ πιο κάτω και πάνε χιλιάδες συμπατριώτες μας και γεμίζουν από τα κατεχόμενα και μετά όταν το ανάφερα εγώ στον κύριο Αβέροφ Νεοφύτου να μου λέει ότι μα η βενζίνη στα κατεχόμενα δεν είναι καλή. Αυτό είναι απάντηση? Αντιλαμβάνεστε ότι το κράτος χάνει... Έτσι μου είπε ότι δεν είναι καλή, που έχει δίκιο ότι δεν είναι καλή. Αλλά ένας λόγος παραπάνω. Ένας λόγος παραπάνω για να μην παίρνουμε τη ρυπογόνα με δίνει τον κύριε Μαυρογιάννη, εκείνος που παίρνει 1000 ευρώ το μήνα δεν τον ενδιαφέρει αν δεν είναι και τόσο καλή. Συμφωνώ, μα λέω είναι ένας λόγος παραπάνω να μειώσουμε την διαφορά για να μπορούμε να αποφύγουμε να βάζουμε ρυπογόνα καύσιμα στα αυτοκίνητά μας. Το δεν είναι καλή είναι αλήθεια, διότι δεν βάζουν μέσα εκείνα τα συστατικά που μειώνουν τις εκπομπές ρήπων, όπως προβλέπονται από τα ευρωπαϊκά στάνταρτς. Είναι όμως αυτό δικαιολογία να λέμε στους πολίτες μην πηγαίνετε στα κατεχόμενα γιατί δεν είναι καλή η βενζίνη? Διότι όπως το λέτε, όταν ο άλλος παίρνει 1000 ευρώ, αν σε κάθε γέμισμα έχει μια διαφορά των 30 ευρώ, συγγνώμη, τι περιμένουμε? Δεν είναι μόνο βενζίνη, είναι και το ρεύμα. Ναι, βέβαια. Ναι, το ρεύμα. Και εκεί να μειώσουμε το φόρο. Το ρεύμα είναι μια άλλη πονεμένη ιστορία. Ξέρετε πολύ καλά ότι έχω εδώ και 10 χρόνια ουρλιάζω για την ανάγκη να φέρουμε το δικό μας φυσικό αέριο για τις δικές μας ανάγκες. 11 χρόνια μετά την ανακάλυψη του πρώτου κοιτάσματος του Αφροδίτη παραμένουμε η μόνη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που δεν κάνει χρήση φυσικού αερίου παρά το ότι έχουμε δικό μας φυσικό αέριο. Αν το φέρναμε ή αν το φέρουμε θα διαιρέσουμε... Γιατί γίνεται αυτό? Ας σκεφτεί ο καθένας να πούμε... Η δική σας εξήγηση είναι για πολιτικούς λόγους? Νομίζω ότι... Ποια είναι η εξήγηση? Όχι, η δική μου εξήγηση είναι ότι ήταν πλήρως αποτυχημένοι οι χειρισμοί της διακυβέρνησης Αναστασιάδη και πολύ λαθασμένος ο όλος προσανατολισμός και βεβαίως είναι δύσκολο να μην σκεφτεί κανείς ότι εξυπηρετούσε και συγκεκριμένα συμφέροντα. Όταν απορρίψαμε το 2013 την πρόταση που μας έκανε ο Καναδάς για CNG, με το πρόσχημα ότι δήθεν δεν ξαναεφαρμόστηκε σε τόσο μεγάλη κλίμακα. Καλά παιδιά, τι έχουμε να χάσουμε όταν μας έδιναν οι άνθρωποι την τεχνολογία δωρεάν.
Όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν έτοιμη να χρηματοδοτήσει ένα μικρό αγωγό από το Αφροδίτη στην Κύπρο, τουλάχιστον 95%. Όταν η Noble Energy είχε υποβάλει πρόταση για να νοικιάσει πλατφόρμα για να ανεβάζει το φυσικό αέριο από και τον Βυθό στην επιφάνεια. Και να το υγροποιεί επί τόπου. Όχι, όχι. Να το ανεβάζει στην επιφάνεια και να το φέρνουμε με τον μικρό αγωγό. Όσο απαντήσατε εσείς, απάντησε και η κυβέρνησή μας. Λοιπόν, αυτά εγώ κάνω διαπιστώσεις. Δεν είμαι detective για να ξέρω ακριβώς τη λογική του καθενός. Εκείνο που ξέρω είναι ότι η λογική επιβάλλει σε μια χώρα που έχει προβλήματα πρώτα απ' όλα να έχει σωστές προτεραιότητες, να φέρναμε το φυσικό αέριο για τις δικές μας ανάγκες, θα διαιρούσαμε το κόστος του ηλεκτρισμού δια δύο. Αυτό σημαίνει μείωση της τιμής του τουριστικού προϊόντος, του κόστους της βιομηχανίας, της γεωργίας. Ωραία, μίλησα και για νοικία, μίλησα και για αύξηση των δόσεων στις τράπεζες. Ναι, περιμένετε, ναι, αλλά το πιο σημαντικό, θα μπορούσαμε να δώσουμε και στους Τουρκοκύπριους όσο χρειάζονται για τις δικές τους ανάγκες στην ίδια τιμή κόστους. Και θα φεύγει και από τη μέση όλη αυτή η συζήτηση για το τι γίνεται και τι έκανε μετά η Τουρκία και ούτω καθεξής. Που και θα αποδεικνύαμε έμπρακτα ότι εδώ δεν τίθεται θέμα ένας να πάρει και ο άλλος να μην πάρει και δεν τίθεται θέμα να δικαιολογείται η Τουρκία να κάνει οτιδήποτε δίθεν προς την υπεράσπιση. Είναι θέμα πολιτικής βούλησης, κύριε Μαυρογιάννη. Για μένα, γι' αυτό ναι. Δεν το φέραμε. Για μένα ναι. Ωραία. Για μένα είναι καθαρά θέμα πολιτικής βούλησης και πιστεύω, ευτυχώς, πως δεν είναι ακόμη τόσο αργά, παρά το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μπει σε πράσινη μετάβαση, παρά το ότι οι αμερικάνικες εταιρείες λόγω και του πολέμου στην Ουκρανία θησαυρίζουν, όμως βλέπουμε τελευταίως ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει συμφωνίες με την Αίγυπτο και με το Ισραήλ για προμήθεια υγροποιημένου φυσικού αερίου και εμείς μένουμε έξω. Αύριο η Αίγυπτος και το Ισραήλ θα κάνουν συμφωνίες και με την Τουρκία, πάλι εμείς θα είμαστε έξω και το πιο τραγικό απ' όλα είναι ότι αυτή τη στιγμή μας λένε για οικοδόμηση ενεργειακού κέντρου στο Βασιλικό, το οποίο αν και όταν θα γίνει, θα απογειροποιεί φυσικό αέριο που θα παίρνουμε από τρίτους. Θυμάστε και κινδυνεύουμε το δικό μας να μείνει για πάντα στο βυθό της θάλασσας. Θυμάστε ότι κάναμε ακόμη μια προεκλογική περίοδο εκστρατεία με το φυσικό αέριο το 2013 και τότε πλειοδοτούσαν... Για τον θα να προαγοράσουμε. Λοιπόν, να κύριε Μαυρογιάννη, εγώ... Ναι, αλλά παρακαλώ μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο πανέρι. Δεν νομίζω αυτά που απλώς λέω εγώ να έχουν σχέση με εκείνα... Όχι, διότι. Αυτό που λέω σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα, παρακαλώ μπορείτε να ανατρέξετε, το είπα σε συνέδριο στην Κρήτη για την ενέργεια τον Ιούνιο του 2012, όταν ήμουν υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, δεν έχω αλλάξει ούτε μία λέξη σε αυτό που έλεγα τότε και δεν μπορεί να μου πει κάποιος ότι το είπα επειδή ενδιαφερόμουν για τις προεδρικές εκλογές. Κύριε Μαυρογιάννη, εγώ επειδή είμαστε στον τομέα της οικονομίας κλπ. Αλλά και άλλα θέματα σου δίνει. Όχι, εγώ θέλω να σταθώ, Μιχάλη, αν μου επιτρέπεις, λίγο σε αυτό το θέμα. Οι ουσιαστικές διαφορές του κόμματος που σας υποστηρίζει, κύριε Μαυρογιάννη, με τον έτερο πόλο, τον Δημοκρατικό Συναγερμό, τώρα πλέον είναι σε θέματα διαχείρισης της οικονομίας, κατά κύριο λόγο. Ως υποψήφιος, ανεξάρτητος μεν, υποστηριζόμενος δε από το ΑΚΕΛ, θέλω να μας εξηγήσετε λίγο την οικονομική σας πολιτική, αν θα εδράζετε στις θέσεις του κυρίως κόμματος που σας στηρίζει, και επειδή ο Αβέροφ Νεοφύτου από αυτό το στούντιο, όταν προκλήθηκε στο μεγάλο διακαναλικό debate, είπε τον Υπουργό Οικονομικών, θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε, ο Υπουργός Οικονομικών θα είναι στέλεχος προερχόμενο από το ΑΚΕΛ ή θα είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος θα είναι υπέρμαχος της ελεύθερης αγοράς και του καπιταλισμού στον οποίο ζούμε. Δεν έχω αποφασίσει για το ποιος θα είναι. Μα είναι σοβαρό θέμα ο Υπουργός Οικονομικών. Συγγνώμη, αλλά επειδή είπε ένα όνομα ο Αβέροφ Νεοφύτου που εγώ διαρωτώ με αν είναι υπέρ ή κατά αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αλλά υπέρ ή κατά τίνος. Αν είναι στα υπέρ. Της υπόθεσης του κυρίου Αβέροφ. Α, εννοείται αν ο κ. Πετρίδης. Αν προσφέρει ή αναφέρει. Δεν είναι όμως καλό ο κόσμος να γνωρίζει με ποιους θα κυβερνήσει ο κ. Μαυρογιάννη. Βεβαίως και ο κόσμος θα γνωρίζει. Αυτή είναι η ερώτηση του. Ναι, θα απαντήσω στην ερώτηση. Εμείς διαμορφώνουμε σιγά σιγά τους επιτελείς μας, τους ανθρώπους γύρω μας, την ομάδα.
θα δείτε τις επόμενες μέρες και εβδομάδες και το οικονομικό μας επιτελείο σε πλήρη, αν θέλετε, ανάπτυξη, αλλά δεν προτίθεμαι να αναφέρω ένα συγκεκριμένο όνομα ότι αυτός θα είναι ο Υπουργός Οικονομικών. Θα περιγράψω όμως, απαντώντας αυτό που το προφίλ του ανθρώπου που θα είναι Υπουργός Οικονομικών. Και απαντήστε και σε αυτό που ναι, και σίγουρα θα είναι ένας άνθρωπος, όπως και όλοι όσοι θα συμμετέχουν στο κυβερνητικό σχήμα, ο οποίος θα μπορεί, αφενός θα έχει, αν θέλετε, την εμπειρία και τις γνώσεις, αλλά αυτό που αναζητώ κυρίως είναι οι άνθρωποι που μπορούν να πραγματώσουν τη φιλοδοξία και το όραμα. Γιατί μπορεί κάποιος να είναι καλός σε κάτι, είναι όμως ο καλύτερος για να πετύχουμε τους στόχους και τη φιλοδοξία. Γι' αυτό το λέω και επιμένω ότι δεν μπαίνω σε αυτή την λογική της οικουμενικής κυβέρνησης και λοιπά, που μαζεύομαι από διάφορους χώρους και τους κάνουμε. Αλλά δεν θα είναι ένας νέος Κίκης Καζαμίας, συγγνώμη κύριε Τσαλαγκέ, δεν θα είναι ένας νέος Κίκης Καζαμίας που από διακυβέρνηση Σακέλ ήταν το μόνο προβεβλημένο στέλεχος, ενώ για παράδειγμα ο Χαρίλαος Σταυράκης, ο Βάσος Σαλής δεν είχαν κάποια κομματική σχέση με το... Ναι, πρέπει να πούμε όμως ότι ο Κίκης Καζαμίας έκανε 6 μήνες Υπουργός Οικονομικών. Δεν ήταν από τα χαρακτηριστικά στελέχη της διακυβέρνησης του ΑΚΕΛ. Ο άνθρωπος ήταν μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεκτικού Συνεδρίου, έκανε εξαιρετική δουλειά. Είναι για μένα μια πολύ καλή περίπτωση, αλλά είναι σίγουρο ότι υπάρχει ένα ζήτημα σοβαρό εντυπώσεων που με οδηγεί στο να κλείνω υπέρ του ότι δεν είναι σωστό ο Υπουργός Οικονομικών τουλάχιστον να είναι από το ΑΚΕΛ. Απλά πρέπει να συμφωνεί μαζί σας ότι πρέπει να αυξηθούν οι συντάξεις, πρέπει να αυξηθεί ο κατώτατος μισθός. Το ΑΚΕΛ έχει δίκιο σε ό,τι αφορά το τελικό ζητούμενο. Γι' αυτό χρειάζεται να έχουμε την απαραίτητη δημοσιονομική πειθαρχία, την απαραίτητη χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Δεν πρόκειται να μεγαλώσουμε τα ελλείμματα του τόπου, δεν πρόκειται να αυξήσουμε το δημόσιο χρέος. Στα πλαίσια μιας νοικοκυρεμένης δημοσιονομικής πολιτικής, οι στόχοι ναι, έχουν σαφές κοινωνικό περιεχόμενο. Και αυτό φαίνεται και από την πρόταση που κάνουμε και για την ΆΤΑ, για την κατάργηση του πέναλτι του 12%. Τα δούμε μετά αυτό. Και γενικά με έναν προϋπολογισμό που να κάνει κάποια σωστή ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των πολλών. Αυτό κύριε Μαυρογιάννη. Έδωσε και τον λόγο. Αφού τον ζητούσε ο άνθρωπος τόση ώρα. Αφού δεν του το δίνετε εσείς του ανθρώπου. Όχι. Είναι μια χαρά. Αυτό είναι. Βάζω μικρά ζυζάνια, παιδιά. Αυτά που λέτε, κύριε Μαυρογιάννη, μιλήσατε για το όραμα, για την οικονομία κλπ. Επομένως, αυτό που θα αναλάβει Υπουργός Οικονομικών θα υλοποιήσει τη δική σας την πολιτική. Και το ερώτημα είναι τελικά. Τι πιστεύετε, σε ποιο οικονομικό μοντέλο πιστεύετε? Είστε φιλελεύθερος, είστε κρατιστής, μισθή οικονομία, κρατικής παρέμβασης? Του σκληρού καπιταλισμού, κύριε Τσαλαγή. Πώς το είπες, Σωτήρη? Του σκληρού καπιταλισμού. Παιδιά, του σκληρού καπιταλισμού δεν είναι καν πλέον ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να έχεις υπόψη σου ότι δεν είναι με ιδεολειψίες και με μοντέλα που μπορεί να λύσει τα πραγματικά προβλήματα της οικονομίας. Πρέπει αυτό που είχε γίνει, εγώ θυμάμαι στην Ευρώπη το 2008 με τη μεγάλη κρίση, που ξεκίνησε ήδη και στην Αμερική μόλις ανέλαβε ο Ομπάμα, που ήταν το στυλ όταν καίγεται το σπίτι σου προσπαθείς να σβήσεις τη φωτιά. Είχαμε φτάσει στην Αμερική που για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα κρατικοποίησαν όλες τις τράπεζες. Μα καίγεται το σπίτι μας τώρα. Πέρα και από τη φωτιά. Πέρα και από τη φωτιά. Τώρα, με ρυθμούς ανάπτυξης αυτούς. Α, ναι, έτσι το βλέπετε εσείς. Πώς να το μετρήσω? Ένα λεπτό. Δεν βλέπουμε τώρα ότι υπάρχει μια τεράστια οικονομική κρίση και οι ρυθμοί ανάπτυξης δεν σημαίνουν τίποτε σε όρους πραγματικής βελτίωσης και μεγέθησης της οικονομίας, αλλά έρχεται απλώς ο πληθωρισμός που είναι πολύ πιο ψηλός από το ρυθμό και υπερκαλύπτει αυτά τα ζητήματα. Τι σημαίνει ανάπτυξη όταν οι αριθμοί μπορεί να φαίνονται να ευδοκιμούν, αλλά ο κόσμος υποφέρει? Τι σημαίνει
μείωση του δημόσιου χρέους σε ποσοστό, όταν η μείωση είναι εντελώς εικονική και οφείλεται στην αύξηση λοιπόν, την ονομαστική. Σημαίνει όμως ότι το κράτος σε δύσκολες εποχές, για παράδειγμα στην πρωτοφανή υγειονομική κρίση, είχε τις δυνατότητες, τις οικονομικές δυνατότητες να στηρίξει τους πολίτες. Ναι. Άρα έχει μια αξία αυτό το οποίο επισήμανε ο κ. Τσαλακός. Ναι, ναι, αυτό που λέει ο κ. Τσαλακός είναι ότι δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Εγώ λέω όπως υπάρχει και είναι βεβαρημένη. Κύριε, πρέπει να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Είναι απαραίτητη μια διευκρίνηση. Θα την κάνω μετά. Να μην μένουν εντυπώσεις. Εγώ δεν είπα αυτό. Εγώ βλέπω το ρυθμό ανάπτυξης, τις εκθέσεις, τα ratings των οίκων για την πορεία της οικονομίας. Μάλιστα. Αυτό είπα. Ναι. Το αφισβητείτε εσείς. Βεβαίως το αφισβητώ, γιατί η ανάπτυξη, για να υπάρχει ανάπτυξη, πρέπει να υπάρχει και λίγο πιο δίκαιη κατανομή. Ωραία, θα μας τα εξηγήσετε άλλο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι στην ΑΤΑΚΑ οι αριθμοί ευημερούν οι πολίτες, όχι. Ναι. Κρατάμε πολύ, εδώ και σε... Πολύ καλά το είπες. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, κυρίες και κύριοι. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, εκπομπή ΩΜΕΓΑ Δημοκρατία μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη και τον κύριο Γιώργο Τσαλακό. Φιλοξενούμε απόψε. Φιλοξενούμενο τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Πάλι κύριος, πάλι. Γιώργο, κύριε... το κατέκτησες. Το κατέκτησες. Κύριε Μαυρογιάννη, υγειότητα υπάρχει. Είχαμε διακόψει σε αυτό που είχα συνοψίσει εγώ και συμφωνήσατε ευχαρίστως ότι ευημερούν οι αριθμοί, όχι οι πολίτες. Όμως αυτή την προεκλογική περίοδο ακούμε από τους διάφορους υποψηφίους εφάνταστες υποσχέσεις, ωραία λόγια, ωραία περιτυλίγματα. Το ζητούμενο είναι αυτό που έθιξε και ο Μιχάλης προηγουμένως, ότι πρέπει να υπάρχει μία δημοσιονομική σταθερότητα, το είπατε κι εσείς. Αλλά ακούω, ας πούμε, να λέτε θα επαναφέρουμε την ΆΤΑ ή θα αυξήσουμε τον κατώτατο μισό. Τις συντάξεις. Όλα, ναι, όλα αυτά. Όχι, οι συντάξεις είναι κάτι διαφορετικό. Εγώ θα σταθώ σε αυτά τα δύο που υπολείπονται και οι κοινωνικοί εταίροι. Και ασφαλώς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις θα συμφωνούν με αυτά που λέτε. Όμως οι εργοδότες θα συμφωνήσουν. Πώς θα τους πείσετε και μας λέτε για τον κατώτατο μισό, για την επαναφορά της ΆΤΑ. Η ΆΤΑ είναι βραχυκυκλωμένη διαβούλευση και νομίζω ο Υπουργός Εργασίας έχει σηκώσει τα χέρια. Πρώτα να πω ότι συμφωνώ μαζί σας ξανά ότι ευδοκιμούν. Αυτό το είπα εγώ. Ναι, ναι, περιμένετε, αλλά θέλω να το. Αυτό το είπε ο Γιώργος Παπανδρέου. Ναι, ναι. Δεκαετία, αλλά θέλω να το επεκτείνω λίγο. Γιατί δεν είναι ακριβώς 100% αλήθεια. Ευημερούν και κάποιοι άνθρωποι μέσα από τη διαπλοκή, μέσα από τη διαφθορά. Δεν ευδοκιμούν οι πολλοί. Δεν ευδοκιμούν οι πολίτες. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό να αναφέρουμε ότι ακόμα και έξω από όλα αυτά τα φαινόμενα της διαπλοκής και της διαφθοράς, το γεγονός παραμένει ότι τα τελευταία 17 χρόνια έχουμε μια δραματική επιδείνωση της κατανομής του πλούτου. Το 2005, 10% του πληθυσμού έλεγχε το 50% του πλούτου της χώρας. Σήμερα το 10% του πληθυσμού ελέγχει σχεδόν τα 70% του πλούτου της χώρας. Αυτό μιλά από μόνο του. Λοιπόν, δεν είναι αθώα πράγματα. Και επίσης πρέπει να δούμε και γενικά έχουμε αντισταθμιστικές πολιτικές για να κάνουμε τις αναγκαίες διορθώσεις εκεί και όπου χρειάζεται, έστω και αν δεν κάνουμε ακόμα εκείνες τις διαρθρωτικές αλλαγές. Σε ό,τι αφορά την ΆΤΑ, η θέση η δική μου είναι υπέρ της πλήρους αποκατάστασης της ΆΤΑ και της γενίκευσης της ΆΤΑ, γιατί αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει όλους τους εργαζόμενους. Και πιστεύω ότι είναι κάτι που είναι εποφελές και για την οικονομία γενικότερα και εν τέλει και για τους εργοδότες σε μια περίοδο κρίσεως όπου πρέπει να διατηρήσουμε τη ζωή στην αγορά. Αν οι ανθρώποι δεν μπορούν να δαπανίσουν, δεν πρόκειται η οικονομία μας να ανακάμψει. Είναι μια αντίληψη πολύ στενή να νομίζουμε ότι
με το να στερούμε πόρους από τους εργαζόμενους, ότι θα έχουμε καλύτερα οικονομικά αποτελέσματα μακροπρόθεσμα. Όμως πρέπει να προσθέσω ότι εμείς έχουμε υποβάλει προς συζήτηση και συγκεκριμένη πρόταση εν καιρό, όταν ξεπεράσουμε την κρίση, για μία σε βάθος συζήτηση για αναπροσαρμογή και ριζική μεταρρύθμιση της ΆΤΑ με τρόπο που να γίνει δικαιότερη και να καλύπτει ταυτόχρονα και τις ανάγκες της οικονομίας γενικότερα και να ελαφρύνει και το βάρος από τους εργοδότες. Όταν λέτε δικαιότερη, εννοείται όλους τους εργαζομένους. Το. Ξαναπέστε το. Όταν λέτε δικαιότερη, εννοείται να αφορά όλους τους εργαζομένους. Να σας πω, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό, τη γενική προσέγγιση. Η γενική προσέγγιση είναι, βλέπουμε την αύξηση του τιμάριθμου. Ας πούμε ότι είναι η αύξηση του τιμάριθμου 10%. Αναγάγουμε την αύξηση στον διάμεσο μισθό. Στην Κύπρο ο διάμεσος μισθός είναι αυτή τη στιγμή 1.500. Σημαίνει ότι το 10% είναι 150. Μετατρέπουμε το 150 σε αριθμό και το δίνουμε οριζόντια. Που σημαίνει ότι αν παίρνεις πολύ πιο χαμηλό μισθό θα πάρεις μεγαλύτερο ποσοστό, αν παίρνεις πολύ μεγαλύτερο μισθό θα πάρεις πολύ λίγο. Για όλους. Και αντιλαμβάνεστε, αυτό είναι αφενός πολύ πιο δίκαιο, αλλά και αφετέρου μικραίνει και το κόστος για τις επιχειρήσεις που έχουν υψηλά αμοιβόμενους. Είναι μια ιδέα. Δεν το θέτω ως πλήρη πρόταση. Ως πλήρη πρόταση το έχω ήδη κουβεντιάσει και με συντεχνίες και με εργοδοτικές οργανώσεις για προσυζήτηση, για να βρούμε κάποιον τρόπο να ξεπεράσουμε τα σημερινά διακλάσματα. Το κόμμα που σας υποστηρίζει θέλει να γεννηθεί ο συνεργατισμός, υποστηρίζετε αυτό το... Βεβαίως το υποστηρίζω, απλώς δεν το υποστηρίζω με τον τρόπο που ήταν προηγουμένως. Εγώ πιστεύω ότι το συνεργατικό κίνημα στην Κύπρο δημιουργήθηκε πριν από 100 χρόνια για να ανταποκριθεί σε τρεις βασικές ανάγκες της υπαίθρου και των αγροτών. Η πρώτη είναι η συλλογική προμήθεια των φυτοφαρμάκων, των ζωοτροφών, των λιπασμάτων. Το δεύτερο είναι η συλλογική εμπορία, για να μην είναι έρμεο στα χέρια των μεσητών και των εμπόρων, για να μπορούν να διαπραγματεύονται μαζί συλλογικά, αν θέλετε, με τους τελικούς αποδέκτες, με την αγορά. Και το τρίτο είναι να υπάρχει η δυνατότητα να υπάρχουν παντού, σε όλη την Κύπρο, σε όλη την επικράτεια, δυνατότητες βασικών τραπεζικών εργασιών. Να μπορεί ο άνθρωπος να καταθέσει μια επιταγή, να πάρει κάποια μετρητά, να πληρώσει κάποιους λογαριασμούς. Επομένως, αν εκλεγείτε, θα ξαναδούμε συνεργατικά ιδρύματα. Αλλά μικρά. Όχι συνεργατισμό, είπε. Μικρούς συνεταιρισμούς σε όλη την Κύπρο. Θα δούμε ακριβώς το πιο ακριβώς σαν είναι το σχήμα. Σίγουρα όχι ένα μεγάλο υδροκέφαλο οργανισμό που θα ανταγωνίζεται τις τράπεζες. Με τον ίδιο τρόπο που γίνεται σε όλο τον ανεπτυγμένο κόσμο. Δεν είναι νοητό να έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ήπεθρο. Σας λέω ξανά μια μικρή παρένθεση. Ήμουνα στην Περιστερώνα προχτές και τους έλεγα μια ιστορία ότι ήμουν στο Παλαιχώρι πριν 2 μήνες και το Παλαιχώρι είχε 4 τράπεζες. Είχε Λαϊκή, είχε Συνεργατισμό, είχε Ελληνική, είχε Τράπεζα Κύπρου. Κλείει η Λαϊκή, έκλεισε ο Συνεργατισμός, έκλεισε η Ελληνική, φέτος έκλεισε και η Τράπεζα Κύπρου. Και μου λένε οι άνθρωποι τώρα στην Περιστερώνα, τι είναι αυτό, εμείς είχαμε 5 και δεν έχουμε καμιά. Όπως τις αδερφές Ταντά από το Λαγκαδά. Αυτή είναι η ιστορία. Λοιπόν, εξαντλήσαμε αυτό το θέμα. Να πάμε στο θέμα της διαφθοράς, Μιχαλή. Όχι, να πω κάτι άλλο. Παρακαλώ. Διότι εξαντλήθηκε ο χρόνος μας. Θα ήθελα τη γνώμη σας. Έχω ένα θέμα, Μιχάλη. Ναι. Δες το χρόνο. Μπορεί να είναι και το ίδιο. Αν δεν είναι το ίδιο, να το θέσετε αμέσως μετά. Επικοινωνούν τα πνεύματα. Τη γνώμη σας, κύριε Μαυρογιάννη, προστεί ένα ψήφισμα της Βουλής το 2022 ότι ο Γρίβας είναι ανάξιος κάθε τιμής. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι σε αυτόν τον τόπο δεν έχουμε μάθει ακόμη να αντιμετωπίζουμε κατάματα την ιστορία μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε πάντα μια προσέγγιση ότι η πολιτεία τιμά για κατορθώματα, για επιτεύγματα και
ζητά λογοδοσία. Το ερώτημα ήταν τι εξυπηρετεί η λογοδοσία και απόδοση ευθυνών εκεί και όπου χρειάζεται. Νομίζω ότι ιστορικά, όσο και να είναι, αν θέλετε, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα ο Γρίβας και της δεκαετίας του 50 και πιο πολύ της δεκαετίας του 40, ήταν ο ηγέτης της οργάνωσης για την απελευθέρωση της Κύπρου. Και ορθώς ετοιμήθηκε, πρέπει να τιμάται γι' αυτό. Όμως, όταν τις αρχές του 70 ήταν επικεφαλής μιας οργάνωσης που πήρε τα όπλα ενάντια στην νομιμότητα, ενάντια στο κράτος, αυτό πρέπει να καταδικαστεί και να αποδοθούν ευθύνες. Τελειώνω όμως, θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Αυτό δείχνει και η παγκόσμια ιστορία, όπως η Γαλλία έκανε τον Πετέν στρατάρχη στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, γιατί ήταν ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που συνεργάστηκε με τον Βιχί ως πρωθυπουργός, τον καταδίκασε σε θάνατο. Έτσι αποδίδεται δικαιοσύνη στην ιστορία. Όμως, το ψήφισμα της Βουλής, αντιλαμβάνομαι ότι η λογική του είναι να παρεμποδίσει μελλοντικές ενέργειες που θα αποσκοπούν στο να χρησιμοποιηθούν κρατικά κονδύλια για τέτοια πράγματα. Το επικροτείτε, κύριε Μαυρογιάννη. Το ψήφισμα της Βουλής. Δεν μ' αρέσουν τέτοιες συζητήσεις να γίνονται ακόμα. Εγώ θα προτιμούσα να ήταν λιμένα άπαξ και διαπαντός αυτά. Άρα ήταν αχρίαστη αυτή η συζήτηση τώρα? Όχι, δεν είναι αχρίαστη, γιατί προκλήθηκε. Προκλήθηκε γιατί υπήρξε πρόταση για να χρηματοδοτηθεί ένα μνημείο, γιατί ένα μουσείο Γρίβας και Χλώρακα. Γιατί δεν πάμε πιο κάτω, κύριε? Κάθε φορά που είχε εκλογές, θυμόμαστε το Γρίβα. Λοιπόν, ο στόχος τώρα ήταν η συσπήρωση. Αυτό, για αυτούς που τα κάναν όλα αυτά. Ναι, προφανώς. Ναι. Λοιπόν, μου επιτρέπετε ένα θέμα? Βεβαίως, βεβαίως. Διάβασα μια συνέντευξη σας, κύριε Μαυρογιάννη, που αν κατάλαβα καλά λέτε ότι δεν είστε τόσο ευτυχείς με την πολιτική. Ναι. Έτσι είναι? Ναι, ναι, βεβαίως έτσι είναι. Μοιάζω να είμαι ευτυχής. Πώς θα γίνει? Θα βγάλουμε έναν πρόεδρο ο οποίος δεν θα είναι ευτυχής με την πολιτική? Ενδιαφέρεστε για την ευτυχία μου ή για το καλό του τόπου? Και για τα δύο. Όχι. Όταν δεν είστε ευτυχείς με αυτό που κάνετε, δεν θα το κάνετε δεν το κάνεις καλά. Όχι, το θεωρώ ως χρέος και ως δοκιμασία. Και θα το κάνω, να είστε σίγουρος, θα δώσω τον καλύτερο μου αυτό και κάτι παραπάνω. Εγώ είμαι της σχολής και πρέπει να το είδατε στην ίδια συνέντευξη, αυτού που έλεγε ο Χριστός στους μαθητές τους, ότι όταν κάνετε αυτό που σας ζητείτε να κάνετε, να μην λέτε ότι κάναμε το καθήκον μας, να λέτε ότι είμαστε ανάξιοι δούλοι, γιατί κάναμε μόνο αυτό που μας ζητήθηκε. Πρέπει ο άνθρωπος να κάνει περισσότερα για να μπορεί να ανταποκρίνεται στο χρέος του. Αυτή είναι η ζωή μου, αυτή είναι η φιλοσοφία μου, αλλά μην θέλετε να είμαι και ευτυχής που πρέπει να κάνω αυτό το πράγμα. Δεν είμαι ευτυχής. Πιστεύω ότι ο Γάλλος φιλόσοφος ο Μοντέν έλεγε στο Μεσαίωνα ήδη, ότι η ευτυχία του ανθρώπου στηρίζεται στην έννοια του «et asoi», να είσαι ο εαυτός σου. Κύριε Μαυρογιάννη, να βάλω μια ερώτηση σε σχέση και με την εισαγωγή σας όπου αναφερθήκατε στο θέμα της διαφθοράς. Η αλήθεια έγινε και λίγο του σειρμού η διαφθορά, ασφαλώς λόγω γεγονότων και σκανδάλων. Όμως αυτές οι πελατειακές σχέσεις οι οποίες διαιωνίζονται και στην Κύπρο επί σειρά δεκαετιών, οι πελατειακές σχέσεις των κομμάτων με την εκάστοτε εξουσία, δεν είναι η πηγή δημιουργίας αυτής της διαφθοράς? Και εσείς υποστηριζόμενος από ένα κόμμα, πώς θα απεξαρτηθείτε από αυτές τις πελατειακές σχέσεις? Ποτέ στη ζωή μου δεν δέχτηκα να συμμετέχω σε πελατειακές σχέσεις. Όσοι με ξέρουν και με έζησαν, βεβαίως δεν ήμουν ούτε καν πολιτικός, αλλά ήμουν τέλος πάντων ανώτερος δημόσιος υπάλληλος. Θα μπορούσα να έχω και εγώ το μερίδιό μου. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με όλα αυτά. Και πρέπει να σας πω ότι ναι, οι πελατειακές σχέσεις είναι μέρος της διαφθοράς και είναι πολύ τραγικές, γιατί προωθούνται μέσα από την έλλειψη χρηστής διοίκησης και έλλειψη σωστής λειτουργίας των κρατικών μηχανισμών. Και αναγκάζεται ο πολίτης να πρέπει να πάει με πλάγιο τρόπο και το ένα φέρνει το άλλο. Και βεβαίως φτάνουν οι πολίτες, όχι πως δεν έχει μπει και στην κουλτούρα μας, έχει μπει και στην κουλτούρα μας ότι έτσι είναι και έτσι πρέπει να γίνεται. Λόγω και του μεγέθους της κοινωνίας. Λόγω και του μεγέθους και είναι κυρίως οι νοοτροπίες, θα έλεγα. Και υπάρχει όμως και κάτι πολύ πιο σοβαρό, γιατί
δεν είναι μόνο οι πελατειακές σχέσεις οι απλές. Είναι τώρα η διαφθορά έχει φτάσει σε πολύ προχωρημένα επίπεδα. Δηλαδή οι πελατειακές σχέσεις ανάμεσα σε μεγάλους επιχειρηματίες, σε μεγάλες επιχειρήσεις, μεγάλα ποσά, είναι πολύ πιο τραγικά. Δηλαδή σχεδόν όπως τους λομπίστες, να καθορίζει... Όπως τους λομπίστες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε τι έγινε στους λομπίστες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είδαμε τι γίνεται και τι γίνεται, δεν είναι μόνο εκεί, αλλά και εκεί, αν μη τι άλλο, βλέπουμε ότι κάτι γίνεται. Και εμείς τώρα φτιάξαμε μια αρχή κατά της διαφθοράς, ας την εξοπλίσουμε, ας τη δώσουμε τα μέσα, ελπίζοντας να γίνει κάτι. Αλλά είναι τραγικό το φαινόμενο της διαφθοράς που να φτάνει μέχρι το σημείο να πρέπει κάποιος που επωφελείται από κάτι να πρέπει να κάνει και συγκεκριμένη εισφορά σε συγκεκριμένο κόμμα, για να μην πούμε για τα ιδιωτικά όλα αυτά που γίνονται. Κύριε Μαυρογιάννη, σε μια συνέντευξη σας, άλλη συνέντευξη, είπατε ότι... Είπα δεν... πολλά τελευταίο, νομίζω, έτσι. Πολλά. Σας παρακολουθούμε. Έχετε σας παρακολουθούμε. Είπατε ότι δεν ψήφισατε ποτέ ΑΚΕΛ. Ναι. Εγώ θεωρώ πως ενεργός και συνειδητοποιημένος πολίτης, ασκούσατε το εκλογικό σας δικαίωμα από ότι είχαμε εκλογές. Μερικές φορές, γιατί τις πιο πολλές φορές ήμουν εκτός Κύπρου. Όποτε το ασκήσατε ναι. αυτό το εκλογικό δικαίωμα. Ναι. Όπως είπατε ότι δεν ψήφισατε ΑΚΕΛ, θα ήθελα να μας πείτε και τι ψηφίζατε. Δεν θα πω τι ψήφισα. Είπατε ότι δεν ψήφισατε ΑΚΕΛ. Ναι, το μόνο που μπορώ να πω. Γιατί είχετε δυσκολία με την ίδια ευκολία να πείτε τι ψηφίζατε. Δεν μ' αρέσει να φαίνομαι λίγο ανεμόμυλος μερικές φορές. Αλλά η αλήθεια είναι ότι το 1993. Ψήφισα τον πρόεδρο Βασιλείου για επανεκλογή του. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω επί του θέματος. Και το λέω, γιατί το λέω. Γιατί ενώ δεν το ψήφισα το 2000, το 1988, πίστηκα από την προεδρία του, από την πρακτική του, από αυτά που έκανε στον τόπο και είπα, ναι, εδώ έχουμε μία περίπτωση που αξίζει ωραία. Τον εγώ, κόπο. Κύριε Μαυρογιάννη, κρίνω να συμπληρώσω κάτι. 2018, όχι, 2013. 18 Σωτηρή ήταν και διαπραγματευτής του πρώτου Αναστασιάδη. Δεν τον ψήφισατε για επανεκλογή. Δεν θα σας πω, παιδιά, τι ψήφισα. Αφού είπαμε, δεν θα πω. Θα ρωτούσα το 2013. Εντάξει, σωστό, είναι σεβαστό, αλλά το 2013 είχατε διορισεί πολιτικός διορισμός ως υφυπουργός για την Κυπριακή Προεδρία, κύριε Μαυρογιάννη. Αυτό έγινε το τέλος του 2011 μέχρι τις αρχές του 2013. Ναι. Ένα μήνα πριν τις εκλογές Σωστό. Είχε τελειώσει η θητεία. Και μετά είχαμε εκλογές και δεν υποστηρίξατε τον υποψήφιο του ΑΚΕΛ τότε τον Σπίρ. Δεν υποστήριξα κανέναν. Α, εντάξει. Ήμουνα όταν έφυγα από υφυπουργός, επανήλθα στην διπλωματική υπηρεσία και ανέλαβα 1η Μαρτίου Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν αναμίχθηκα καθόλου. Κύριε Μαυρογιάννη, είπατε στην αρχή... Ναι. Το 2018 ήσασταν... Για λίγο παρασκήνιο. Ναι, ναι, ναι. Ναι, γιατί αποφασίσατε να κατεβείτε υποψήφιος? Έλαντε. Γιατί. τι έγινε, ήταν μια... Ένας διανοούμενος, ένας είναι που γράφει ποιήση. Το ονομάζω μία συνεχής διολίσθηση που έφτασα τη στιγμή που έπρεπε να πάρω δική μου απόφαση να ήταν πολύ αργά. Αλλά ταυτόχρονα, έτσι για να πω λίγο πιο σοβαρά... Ποιος σας έπεισε? Ήταν σιγά σιγά που έγινε και κυρίως με έπεισε η αίσθηση του χρέους και η ανάγκη να βάλω πλάτες σε μια δύσκολη συγκυρία. Έτσι έμαθα στην οικογένειά μου να κάνω. Δεν το είχατε στο μυαλό σας? Για πολλά χρόνια που λένε όχι, δεν γεννήθηκα. Τα τελευταία χρόνια. Δεν γεννήθηκα με τέτοιο όνειρο. Τα τελευταία χρόνια που έχετε μεγαλύτερη εμπλοκή και στη διαδικασία. Δεν το κάνετε από φιλοδοξία να γίνετε πρόεδρος? Όχι, νομίζω δεν έχω καθόλου αυτή τη φιλοδοξία. Ναι. Σας λέω πιο πολύ σαν δοκιμασία το βιώνω και σαν αίσθηση καθήκοντος. Αλλά τώρα για να απαντήσω αυτό που λέει ο Μιχάλης, ναι, νομίζω ότι είχα κάνει μια έτσι εντελώς επιδερμική σκέψη προπενταετίας, μετά ξεχάστηκε, είχα σκεφτεί πολλά άλλα πράγματα στη ζωή μου. Ήρθαν τώρα τα πράγματα έτσι και προέκυψε. Αλλά δεν είναι αποτέλεσμα υπολογισμών και φιλοδοξίας. Σίγουρα όχι, σε ό,τι με αφορά. Κύριε Μαυρογιάννη, στην αρχή αυτής της απόψινής μας συζήτησης, ψέξατε λίγο τον τρόπο με τον οποίο το κράτος συμπεριφέρεται απέναντι στον πολίτη. Και αν είναι λίγο που το έψεξα, είναι λίγο, γιατί πρέπει μα να το προσέξτε, πολύ. Προέρχεστε από αυτό το μηχανισμό εσείς, κύριε Μαυρογιάννη. Ναι. Προέρχεστε, υπήρξατε δημόσιος υπάλληλος όλα αυτά τα χρόνια, ήσασταν μέρος αυτού του κρατικού μηχανισμού ναι. και εγώ το εκλαμβάνω και ως μια μορφή αυτοκριτικής. Το κράτος
και οι λειτουργοί του κράτους, οι δημόσιοι υπάλληλοι, τελικά συμπεριφέρονται απέναντι στον πολίτη υπεροπτικά, για να μην πω και λίγο ανάλγητα. Και θέλω να μας πείτε τι προτίθεστε να κάνετε. Κανένας πρόεδρος δεν κατάφερε να νικήσει αυτό το βαθύ κράτος που έχουμε στην Κύπρο. Εγώ έχω μια άλλη εμπειρία. Εγώ όταν ανέλαβα υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, για 16 μήνες είχα να χρησιμοποιήσω όλο τον μηχανισμό του κράτους, πάνω από 1.500 ανθρώπους, οι οποίοι έδωσαν τον καλύτερο τους εαυτό και διακρίθηκαν στην Ευρώπη και έβγαλαν ασπροπρόσωπο τον τόπο τους. Πιστεύω ότι αυτός ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει. Οι άνθρωποι έχουν ένα κακό εαυτό, ένα μέτριο και έναν καλό. Πρέπει ακριβώς η ηγεσία να μπορεί να βγάλει από τους ανθρώπους τον καλό τους εαυτό. Ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν. Πρέπει να είμαστε αυστηροί, να υπάρχει απόλυτη λογοδοσία και διαφάνεια και στον δημόσιο τομέα και παντού, και πρέπει να υπάρξουν και δύο άλλα πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρέπει να απλοποιήσουμε τις γραφειοκρατικές διαδικασίες που είναι αστείες και εντελώς αναχρονιστικές. Δεν γίνεται σε αυτόν τον τόπο να γίνεται αυτό το πράγμα. Και βεβαίως να κάνουμε ένα πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό στην υπηρεσία του πολίτη. Αυτή τη στιγμή... Πολύ ωραία ακούγεται. Πολύ ωραία ακούγεται, και δεν είναι όμως... Κοιτάξτε, δεν είναι καν δύσκολο. Να σας πω ένα μικρό παράδειγμα. Γιατί πρέπει να έχουμε όλη αυτή τη διαδικασία αδειοδότησης για να κτίσει ο άνθρωπος μια μικρή κατοικία. Ενώ έχει αρχιτέκτονο, έχει μηχανικό, εγκεκριμένους, εγγεγραμμένους, ξέρουν την νομοθεσία καλύτερα από οποιονδήποτε υπάλληλο. Άλλαξε αυτό, άλλαξε τώρα. Εντάξει, ας το δούμε. Λοιπόν, και... Να σας πω εγώ ένα άλλο. Ναι. Λέει μια υπηρεσία να μου υποβάλλεται με ηλεκτρονικό τρόπο όλα τα απαιτούμενα έγγραφα. Ναι. Τα υποβάλλει και μετά επανέρχεται και σου λέει να μου τα φέρεις και hard copy. Ναι, σε αυτό υπάρχει ακόμη υπηρεσία ενέργειας. Υπάρχει, σου βγάζει τη φωτογραφία. Υπάρχει και σου ακόμη λέει... χειρότερο σε αυτό, Σωτήρη. Κάθε άνθρωπος, κάθε επιχειρηματίας που έχει να κάνει με το δημόσιο, που έχει να κάνει με προσφορές, οποιοδήποτε πράγμα με το δημόσιο. Γιατί πρέπει κάθε φορά να πηγαίνει στην αστυνομία, να πιάνει πιστοποιητικά Μητρώου, να μαζεύει 50 χαρτιά κάθε το φορά. Μουχτάρια να γιατί να μην μπορεί να το βάζει ο άνθρωπος. Είναι ITT. Μία φορά τα βάζεις στο σύστημα. Και μόνο αν υπάρχουν αλλαγές τα ξαναβλέπεις. Είναι στοιχειώδη πράγματα πλέον. Υποσχέθηκε ο κύριος Κόκκινος να έχουμε ηλεκτρονικό πορτοφόλι σε 2 χρόνια. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό το ηλεκτρονικό πορτοφόλι. Η σημασία και έχει και τι έχει μέσα το πορτοφόλι. Ναι. Δεν είναι θέμα να λέμε λεξούλες. Λοιπόν, νομίζω ότι... Να μην τα εξαντλήσουμε όλα τώρα. Πάμε σε άλλο ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε. Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Ωμέγα Δημοκρατία, μαζί με τον Σωτήρη Παρούτη και τον Γιώργο Τσαλακό. Άνευ του κυρίου. Καλύτερο. Ο κύριος. Καλύτερο. Φιλοξενούμε απόψε τον υποψήφιο πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Ανδρέα Μαυρογιάννη. Λοιπόν, κύριε Μαυρογιάννη, έχουμε καλύψει έτσι αρκετά ζητήματα. Δεν είναι και η πρώτη φορά που τα λέμε σε εκπομπή στο Ωμέγα. Θα ήθελα και λίγο πριν από τις γιορτές των Χριστουγέννων ένα μήνυμα, το καταληκτικό σας σχόλιο. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα και καλές γιορτές σε όλους και σε όλες, στον κυπριακό λαό και στους Ελληνοκύπριους και στους Τουρκοκύπριους και σε όλους όσους κατοικούν στον τόπο μας και σε όλο τον κόσμο. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά τις εκλογές, μας μένουν 50 περίπου μέρες δουλειάς. Έχουμε την εντύπωση ότι σε ό,τι αφορά τη δική μου υποψηφιότητα τα πράγματα πηγαίνουν πάρα πολύ καλά. Και η αίσθηση επίσης που έχουμε είναι ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται διαρκώς και περισσότερο ότι σε αυτές τις εκλογές υπάρχουν μόνο 2 επιλογές. Από τη μια η επιλογή της συνέχισης της παρούσας διακυβέρνησης και του συντηρητισμού, και από την άλλη η δική μας πρόταση που είναι για μια πραγματική προοδευτική αλλαγή στον τόπο που θα ανεβάσει τον τόπο μας ψηλότερα και θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των ανθρώπων, συμβάλλοντας στα μέγιστα στην δημιουργία των προϋποθέσεων για να προσφέρουμε ένα καλύτερο μέλλον στα παιδιά και στα εγγόνια μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Μαυρογιά. Καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή δύναμη αυτές τις 50 μέρες που έχουν απομένει. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Εσείς καλύτερα. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ, λοιπόν. Πάνω απ' όλα, κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε εσάς που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα μαζί μας. Σας ευχόμαστε καλό βράδυ. Να είστε καλά.